Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Το οποίο κανάλι μας έχει διάφορους σκοπούς, ένας εκ των οποίων είναι να μας ενημερώνει, να μας ψυχοεκπαιδεύει, να μας προβληματίζει και να μας δίνει εφόδια και εργαλεία, ώστε να αντιμετωπίζουμε τη ψυχολογική κακοποίηση που προκαλούν οι ναρκισιστές στη ζωή μας. Σε ένα πρόσφατο live, μια φίλη έγραψε στο chat, πες λίγο για το ότι το να είμαστε cool είναι βούτυρο στο ψωμί των αρχισακίων. Και τη είπα στο live, στείλε μου ένα email να μου πεις περισσότερα για αυτό για το οποίο θέλεις να μιλήσω. Και μου είπε, θέκλα μου γεια σου. <coughs> το live στο οποίο παρακολουθήσα ήταν απολαυστικό και πάρα πολύ χρήσιμο. Ανέφερα σε ένα σχόλιο για το coolness. Coolness είναι ε, στα αγγλικά η κατάσταση του να είσαι cool, του να είσαι άνετος. Για το ότι η ανετότητα, εάν αν θέλετε, είναι βούτυρο στο ψωμί των αρκισιστών. Παρακολούθησα πριν λίγο καιρό ένα βίντεο της Dr. Ramani, η Dr. Ramani Vasula, είναι κορυφαία ειδικό ψυχικής υγείας στον αρκισμό Το κανάλι της Dr. Ramani και το κανάλι της με τα της, αλλά και το κανάλι της με τα της, βρίσκονται στα προτινόμενα βίντεο στο δικό μας κανάλι. Παρακολούθησε λοιπόν η Φίλη πριν λίγο καιρό ένα βίντεο της Dr. Ramani, το οποίο είχε τίτλο «Why does the narcissist love the cool girl» Γιατί ο ναρκισιστής αγαπά με κεφαλαίο κιόλα το κορίτσι που είναι cool. Αντιλήφθηκα, παρακολουθώντας αυτό το βίντεο, το εξής για τον εαυτό μου. Θεωρώ ότι δεν είμαι needy, Needy σημαίνει ένα πρόσωπο το οποίο έχει συνέχεια ανάγκη προσοχή, να του δίνουν οι άλλοι προσοχή, να του δίνουν σημασία. Θέλει συνέχεια ένα πρόσωπο να ασχολούνται μαζί του. Δεν είμαι needy και people pleaser, ότι δεν είναι δηλαδή ένα κορίτσι που προσπαθεί συνεχώς να ευχαριστήσει τους άλλους, αλλά κατάλαβα ότι τελικά είμαι people pleaser και αυτό είναι καλυμμένο μέσα μου με τη μορφή του cool girl, του κοριτσιού που είναι cool ό,τι και να γινόταν, δεν εξέφραζα έντονα τις δυσαρέσκειες μου, γιατί είμαι cool. Δεν ήθελα να κάνω αυτό που λες εσύ δύσκολες ερωτήσεις, γιατί είμαι cool. Δηλαδή, με άλλα λόγια, ήμουν συγκαταβατική, αλλά με μια πολύ χαλαρή εκδοχή. Χρησιμοποιούσα το χιούμορ μου και τον αυτασαρκασμό μου και δεν έβαζα όρια γιατί ήμουν cool. Κατά γενική παραδοχή είμαι λίγο φανακλού και τσαούσα. Και καλά κάνεις. Αλλά στις ερωτικές σχέσεις το έπαιζα χαλαρή ενώ δεν ήμουν. Κάτι που μου δημιουργούσε προβλήματα. Λες και οικειοθελώς τυφλωνόμουν, οικειοθελώς με χειρίζονταν, με προσέβαλαν, αλλά το γυρνούσα σε χιουμοράκι. Και στην τελική πληγωνόμουν από τοξικούς, με τις ευλογίες μου αντί να του στείλω από εκεί που ήρθα, αλλά είχα το κεφάλι ψηλά και είμαι και cool. Αυτό ο σαρκασμό φαίνεται και στον δρόμο που γράφει εδώ, φιλενάδα. Οι δυο ναρκιστέ που είχα στη ζωή μου συγκέντρωναν πάρα πολλά από τα στοιχεία που αναφέρει στα βίντεο σου. Love bombing, βομβαρδισμό αγάπη δηλαδή, gas lighting, να μα βγάζουν τρελού και να μα λένε ότι είμαστε και τρελοί. Παραμελητική, την παραμελούσα συναισθηματικά, προσβλητική, να κάνουν necking δηλαδή και ούτω καθεξής. Θα μπορούσα να γράψω κι άλλα πολλά, αλλά νομίζω θα καταλάβει σε ποιο χαρακτηριστικό αναφέρομαι. Κατάλαβα. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ με τα βίντεο σου τα τελευταία χρόνια. Έχω μάθει πολλά από εσένα και κυρίω έχω μάθει να εντοπίζω γρήγορα τοξικέ συμπεριφορέ έχοντα γλιτώσει από πολλέ κακοτοπικέ. Όπω επίση έχω περισσότερη εμπιστοσύνη πια στο ένστιχτο μου, τον κατήνστιχτο μου. Που έχουμε μιλήσει τόσε πολλέ φορέ γι' αυτό. Δεν πέφτω πια εύκολα κορόιδο σε νέε γνωριμίε ή στο πλαίσιο της δουλειά μου. Όμως αυτό το χαρακτηριστικό μου, το να είμαι cool, το να το παίζω cool δηλαδή, γιατί στην ουσία το παίζουμε cool, δεν είμαστε cool και δεν θα έπρεπε να είμαστε cool, αυτό το χαρακτηριστικό μου με προβληματίζει σε μια γνωριμία που θα είναι ενδιαφέρουσα στο μέλλον. Η τελευταία μου σχέση έληξε το 2018 και από τότε σου είχα στείλει και email, ναι, το θυμάμαι. Από τότε τίποτα σημαντικό στη ζωή μου, τα χρειαζόμουν αυτά τα χρόνια ως single, Κατάλαβα πολλά για μένα και τα βίντεο σου με βοήθησαν όσο δεν μπορείς να φανταστείς. Χαίρομαι, χαίρομαι, χαίρομαι και μπράβο σου που παρέμεινες πέντε χρόνια single και που το αντιλαμβάνεσαι ότι το χρειαζόσουν. Γιατί πολλές φορές δεν δίνουμε στον εαυτό μας την ευκαιρία να ξεκουραστεί ανάμεσα στις σχέσεις και έτσι όπως είμαστε λαβωμένοι, πληγωμένοι, τραυματισμένοι ψυχικά από μια κακοποιητική σχέση, μεταπηδούμε αμέσω στην επόμενη, ακόμη πιο αποδυναμωμένη και ακόμη πιο ευάλωτη από ό,τι ήμασταν στην προηγούμενη σχέση. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου και από μένα και από τη μαμά μου, η οποία σε ακούει κάθε μέρα. Εύχομαι κάθε καλό για σένα και την οικογένειά σου. Ευχαριστώ πολύ, ανταποδίδω. Φιλιά στη φιλενάδα, φιλιά στη μάνα τη και πάμε να μιλήσουμε για το γεγονό ότι δεν πρέπει να είμαστε cool με τους ναρκισιστές και γενικότερα, και ότι οι ναρκισιστές, όντως όπως έχει α, τονίσει και στο βίντεο της συντόχτου Ράμανη, χαίρονται ιδιαιτέρως και απολαμβάνουν ιδιαιτέρως να έχουν απέναντι τους ένα πρόσωπο το οποίο να είναι cool. Δεν έχω παρακολουθήσει το συγκεκριμένο βίντεο της Δόκτωρ Ραμανή που λέει φίλη. Έχω παρακολουθήσει αρκετά άλλα βίντεο της Δόκτωρ Ραμανή στο παρελθόν. Θα σας δώσω τη δική μου εκδοχή, το δικό μου take που λένε οι Αμερικάνοι και οι Εγγλέζοι, πώς εγώ το βλέπω αυτό το ζήτημα με το coolness. Καταρχά, υπάρχει μία νοοτροπία και μία αφήγηση κοινωνική ότι ένα καλό κορίτσι, μια καλή περίπτωση για σχέση, ένα κορίτσι για σχέση, ένα κορίτσι για σπίτι είναι cool. Δεν ενοχλείται εύκολα, δεν είναι υπερευαίσθητη, δεν είναι politically correct, δέχεται την κοροϊδία δέχεται το νέγκινγκ που τις κάνει ο σύντροφος της, δέχεται να τις κακοφέρετε ο ναρκισάρας στη ζωή της και επειδή είναι cool είναι και καλή περίπτωση για σχέση. Ναι βεβαίως, το να είμαστε cool βολεύει οποιονδήποτε και οποιανδήποτε δεν μας σέβονται. Δεν είναι μόνο τα cool κορίτσια που την πατάνε από τους ναρκισίστες άνδρες, είναι και τα cool αγόρια που την πατάνε από ναρκισίστρε γυναίκε ή ναρκισίστρε άνδρε. Ναρκισίστρε υπάρχουν και γυναίκε, όχι μόνο άνδρες ναρκισιστές. Και μου έρχονται στο μυαλό τώρα δύο-τρει άνδρε που γνωρίζω, οι οποίοι έφαγαν τα μούτρα του κυριολεκτικά στη ζωή του, επειδή ήταν cool, επειδή ήταν άνετοι, επειδή είχαν διδαχθεί από την μη σανδρή του και τη μη του, ότι οι γυναίκες έχουν πάντα δίκιο, ότι οι άνδρες είναι πάντα κακοί και ότι ένα σωστός άντρας δεν πρέπει να ενοχλείται από τη συμπεριφορά της συντρόφου του όταν αυτή είναι προσβλητική, όταν αυτή είναι μειωτική, όταν αυτή είναι κοροϊδευτική γιατί είναι ένα cool άντρα και είναι ένας άντρα αν θέλετε, φεμινιστής. Λοιπόν, υπάρχουν γυναίκες ναρκισίστρες, υπάρχουν γυναίκες μη υπάρχουν άνδρες ναρκισίστες. Υπάρχουν άντρες μισογήνιδες. Δεν θέλω να το περιορίζουμε μόνο στο ότι μια καλή κοπέλα είναι θύμα ενός κακού ναρκισιστή. Και ένα καλό κοπέλι μπορεί να είναι επίσης θύμα μιας κακιάς ναρκισιστής. Λοιπόν, δεν είναι υγιές, δεν είναι ασφαλές, δεν είναι καλό για την ψυχική και τη σωματική μας υγεία να είμαστε άνετοι, με τις μαλακίες που κάνει το κάθε τσογλάνι. Καλύτερα να μας πούνε ιδιότροπους, καλύτερα να μας πούνε μη άπτου, καλύτερα να μας πούνε τους καλύτερα να μην ασχολούνται μαζί μας γιατί δεν θα πάρουν εύκολα αναρκησιστική τροφοδοσία από εμάς τα τσογλάνια, παρά να το παίζουμε cool και έτσι στην ουσία να παίζουμε το παιχνίδι τους και να γινόμαστε υπάκουα θύματά τους ταυτίζομαι, ταυτίζομαι και ξανά ταυτίζομαι. Και εγώ προσωπικά στη ζωή μου στο παρελθόν το έπαιζα πολύ cool γιατί ακριβώς ένιωθα και χαμηλή αυτοεκτίμηση και ότι ήμουν αναξία αγάπητη, άρα έπρεπε να είμαι πολύ cool για να με αποδεχτούν οι άλλοι και να με αγαπήσουν. Ένιωθα άσχημα ότι είχα αυστηρές αρχές και αξίες, οπότε το έπαιζα cool για να μην με παρεξηγήσουν ότι είμαι πολύ συντηρητική και ότι είμαι πολύ αυστηρή, με αποτέλεσμα να πουλάω τον εαυτό μου φθηνά σε σχέσεις και φιλίες και να γίνομαι βορά στο κάθε τσογλάνι που το βόλευε να με εκμεταλλευτεί επειδή ήμουν άνετη, επειδή ήμουν cool. Ταυτίζομαι, ταυτίζομαι και είμαι σίγουρη ότι αρκετοί και από εσάς που παρακολουθείτε αυτά τα βίντεο ταυτίζεστε με αυτό το coolness. Με αυτή την προσπάθεια που κάνουμε να δείχνουμε ότι είμαστε υπεράνω και ότι δεν παρεξηγούμαστε εύκολα και ότι δεν είμαστε αυτό που λένε μη μου άπτου. Πρέπει να είμαστε μη μου άπτου. Πρέπει να παρεξηγούμε εύκολα. Πρέπει να περνάμε από χίλια κόσκινα κάποιον άνθρωπο, προτού τον εμπιστευτούμε και το βάλουμε μέσα στη ζωή μας. Με τον ίδιο τρόπο που πρέπει προτού κάνουμε σεξ χωρίς προφύλαξη με έναν άνθρωπο, να απαιτήσουμε να περάσει όλες τις ιατρικές εξετάσεις, για να είμαστε σίγουροι ότι δεν κουβαλάει σεξουαλικώς με νοσήματα, πρωτού κάνουμε σεξ χωρίς προφύλαξη, έτσι και προτού βάλουμε στη ζωή μας έναν άνθρωπο, Πρέπει να τον περάσουμε από ψηλό κόσκινο, γιατί ζούμε σε κακέ εποχέ. Ζούμε σε εποχέ που ο ναρκισμό είναι μόδα. Ζούμε σε εποχέ που η κακή επιβραβεύεται. Και ζούμε σε εποχέ που τα θύματα επαναθυματοποιούνται και οι αδύναμοι άνθρωποι αποδυναμώνονται με τέτοιε αφηγήσει κοινωνικέ ότι πρέπει να είσαι cool και πρέπει να ανέχεσαι και την απιστία και το κέρατο και πρέπει να ανέχεσαι και οποιαδήποτε μαλακία έχει στο μυαλό του ο κάθε παλιάνθρωπος που θέλει να μας εκμεταλλευτεί. Γνωρίζω περιπτώσεις στις οποίες ο σύντροφος προσπαθούσε να πείσει τη σύντροφο ότι είναι cool και είναι ok να κάνουν τρίο για παράδειγμα. Ότι είναι cool και είναι ok να χρησιμοποιήσουν σεξουαλικές πρακτικές επικίνδυνες. Ότι είναι cool και είναι ok αυτός να βγαίνει με τους φίλους του, και να γυρίζει όποτε θέλει και να μην απαντάει τα τηλέφωνα και να μην απαντάει τα μηνύματα και εκείνη είναι πρίχτησα αν ενοχληθεί και είναι πρίχτησα αν φέρει ένσταση γιατί πρέπει να είναι cool. Γνωρίζω περιπτώσεις που γυναίκες κατακεράτωναν τον άνδρα τους και τον έβαζαν στη διαδικασία να νιώθει άσχημα αν εξέφραζε κάποια δυσπιστία για το που ήταν όλες αυτές τις ώρες ή αν έλεγε «Μα πώς γίνεται ρε παιδί μου» εμείς ως ζευγάρι να έχουμε κολλήσει ένα σεξουαλικός μεταδεδόμενο νόσημα εφόσον είμαστε μονογαμικό ζευγάρι. Και να τον έβγαζε τρελό και να του λέγε πρέπει να είσαι cool. Και γνωρίζω και περιπτώσεις που γυναίκες έχουν θέσει τον άνδρα τους στη θέση του κατηγορούμενου όταν ανέφερε τις φυσιολογικές ενστάσεις και ανησυχίες για δική τους ύποπτη συμπεριφορά. Δεν πρέπει να είμαστε cool. Όχι. Και δεν πρέπει να μας νοιάζει αν ο άλλο μα λέει πω είμαστε υπερευαίσθητοι, υπρίχτηδε ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Χαίστηκα με που είναι υπερευαίσθητοι, χαίστηκα με που είναι ιδιότροποι, χαίστηκα με που είναι καχύποπτοι. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να μπορώ να προστατεύω τον εαυτό μου από την ανθρώπινη κακία. Mm. Που η ανθρώπινη κακία είναι παντού. Και είναι πανδημία κακία και ναρκισμού στι μέρε μα. Ο κορονοϊό πέρασε και γλιτώσαμε από τον ναρκισμό, δεν ξέρω πότε και αν θα γλιτώσουμε. Και δεν θα γλιτώσουμε οπωσδήποτε, ας συνεχίζουμε να κάνουμε accommodate, να είμαστε συγκαταβατικοί με μαλακισμένες συμπεριφορές. Σου φέρεται ο άλλο άσχημα, αντιστάσου, διώξ' τον, να πάει στο καλό. Βλέπεις να βαράνε καμπανάκια, βλέπεις κόκκινες σημαίες ή ακούς να βαράνε καμπανάκια. Από εδώ και πιο πέρα, ούστ! Ούστα παιδό παλιό παιδό. Δεν είσαι κουλ. Cool. Ναι, δεν είμαι. Φύγε. Φύγε. Μηδενική ανοχή σε κακοποιητικές συμπεριφορές. Μηδενική ανοχή σε κοροϊδία. Μηδενική ανοχή στα τσογλάνια τους ναρκισιστές που μας βγάζουν τρελούς, που μας κάνουν επανειλημμένα gaslighting. Γνωρίζω περίπτωση ναρκισάρας γυναίκας, ναρκισάρας, η οποία κακοποιούσε συστηματικά για πόσα χρόνια έναν άνθρωπο και δεν φτάνει που τον κακοποιούσε, τον έβαζε να νιώθει και ενοχές και τύψεις για πράγματα που συνέβηκαν στη ζωή του προτού γνωρίσει. Ήταν μια ευάλωτη κρυφή ναρκισίστρια, η οποία τόπεζε της εκκλησίας, γνώρισε έναν άνθρωπο, όταν το γνώρισε στην αρχή τη γνωριμία του, το έπαιζε καλή, συμπονετική και εγώ θα σε βοηθήσω και εγώ θα σε στηρίξω. Συναισθηματικά είχε ο άνθρωπο κάποιε δυσκολίε λόγω κάποιων προβλημάτων που είχε στη ζωή του προηγουμένω. Πολλέ φορέ μα συμβαίνουν και πράγματα στη ζωή μα τα οποία δεν τα προγραμματίζουμε. Shit happens. Τον πήρε με το καλό, αυτό τη εμπιστεύτηκε όλε του τι δυσκολίε, τη μίλησε με πλήρη ειλικρίνεια για τι αδυναμίε που είχε στο παρελθόν, για λάθη που έκανε στο παρελθόν και μετά για πόσο καιρό του το χτυπούσε συνέχεια και του έλεγε «Δεν μπορώ εγώ να είμαι μαζί σου γιατί εγώ είμαι καλή γυναίκα, με καλή χριστιανή και δεν μπορώ εγώ να είμαι μαζί σου γιατί εσύ επειδή είσαι αμαρτωλός, Εν τω μεταξύ ήταν και οι δύο θρησκοί και ο άνθρωπο είχε εξομολογηθεί κιόλα, ναι. Επειδή είσαι αμαρτωλό, εμένα θα μου χαλάσει τη σωτηρία τη ψυχή μου. Την ίδια στιγμή που αυτή τον κακοποιούσε ανελέητα, την ίδια στιγμή που αυτή τον απατούσε, την ίδια στιγμή που αυτή είχε στο μυαλό τη μόνο να τον εκμεταλλευτεί και τίποτα άλλο. Και ο άλλο το έπαιζε cool. Και ο άλλο το έπαιζε καλό χριστιανό. Και ο άλλος προσπαθούσε να γίνει όσο το δυνατόν καλύτερος άνθρωπος για να μην χαλάσει την πνευματική καθαρότητα του τσογλανιού. Και σαν και αυτές τις περιπτώσεις και πολλές άλλες. Πόσες φορές δεν έτυχε να περιθάλψω στο γραφείο ανθρώπους κατακακοποιημένους ψυχικά και συναισθηματικά από τις συντρόφους του και τους συντρόφους τους Μπάκτσερτς. Είναι όρο στα αγγλικά, εξαιρετικά κακοποιημένου, οι οποίοι μου λέγανε Κάνε με καλύτερο άνθρωπο, γιατί μου έχει πει η γυναίκα μου, μου έχει πει ο άνδρα μου, Ότι δεν είμαι καλό άνθρωπο και δεν είμαι κουλ cool, και δεν είμαι μοντέρνο και δεν είμαι μοντέρνα. Και έλεγα να σε κάνω κουλ cool για να ανέχεσαι τι μαλακίε, να σε κάνω κουλ cool για να ανέχεσαι να σε κοροϊδεύει και να λε και ευχαριστώ. Δεν μα νοιάζει να μην είμαστε cool. Δεν είμαστε στο γυμνάσιο και στο λύκειο που είναι τα δημοφιλή παιδιά και προσπαθούν οι καημένοι οι έφηβοι να γίνουν cool και αντιγράφουν συμπεριφορές που είναι βλαπτικέ προ του ίδιου. Είμαστε ενήλικε και είμαστε ο εαυτό μα με τι αρχέ μα και με τι αξίε μα και σε όποιον αρέσει. Και αν κάποιο δεν βολεύεται με την αυστηρότητά μα, να φύγει να μα αδειάσει τη γωνιά να μην μα κακοποιεί πλέον. Από ένα σημείο και μετά, είπα προηγουμένω ταυτίστηκα, ταυτίστηκα, ταυτίστηκα. Αποφάσισα στη ζωή μου να γίνω σκύλα. Σκύλα. Θυμάστε που έχω κάνει βίντεο για το πώ να γίνει μπιτσου σε κάποια φάση. Σε κάποια φάση το πέτυχα. Το πέτυχα και δεν δεχόμουν να μίγα στο σπαθί μου. Και τότε ησύχασα. Τότε ηρέμησα. Τότε έδιωξα από κοντά μου ανθρώπου που με κακοποιούσαν χρόνια. Τότε μπόρεσα και είπα θαραλέα όχι σε προτάσει από ανθρώπου που ήταν ξεκάθαρο. Πώ θα με κακοποιούσαν και δεν ήμουν αρκετά cool να δεχτώ τι μαλακίε του. Τότε ακριβώ βρήκα τον εαυτό μου. Σ να σταματήσουμε να είμαστε cool. Το να είσαι cool είναι βούτυρο στο ψωμί των αρκισιστών. Και επίση, όποιο μα λέει δεν είσαι cool και είσαι υπερευαίσθητο και παρεξηγεί εύκολα. Bye. Bye. Bye! Υπάρχουν πόσα δισεκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη, δεν χρειαζόμαστε αυτού που με τον τρόπο τους μας πρόχνουν στο να γινόμαστε θύματα. Τι λέτε εσεί! Θα χαράσω τα σχόλια να διαβάσω τις δικές σας απόψεις. Μουμ. Πατήστε και ένα like μωρέ στο βίντεο, πατήστε και το κουμπί της εγγραφής αν δεν το κάνατε ήδη. Αφήστε και ένα σχόλιο να βοηθήσουμε τον αλγόριθμο να ανυψωσει το κανάλι μα. Bye!